Ξεκίνησε το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Αλεξανδρούπολη και οι καταναλωτές είχαν την ευκαιρία να κάνουν τις αγορές τους σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, κ. Στάθη Μακρύδη, σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Επίσης, ο κ. Μακρύδης προτρέπει τους καταναλωτές να προτιμήσουν την τοπική αγορά, δίνοντας ανάσα και στους εμπόρους. Τα γιορτινά της έχει βάλει η αγορά της Αλεξανδρούπολης σε εορταστικό. Είναι πλέον και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις αγορές τους τις περισσότερες ημέρες των γιορτών, πρωί και απόγευμα. Η κίνηση ακόμα δεν έχει φανεί. Πιστεύω όμως ότι θα δημιουργηθεί μια κίνηση. Εμείς όσοι καταστηματάρχες είμαστε προετοιμασμένοι για αυτές τις μέρες τις γιορτινές. Στις περισσότερες επιχειρήσεις θα βρείτε προσφορές, θα βρείτε επάρκεια προϊόντων. Πρέπει να στηριχτούν οι εμπορικές επιχειρήσεις. Είναι οι υποχρεώσεις τόσο μεγάλες που όσοι θέλετε έστω και μικρής αξίας δώρα να κάνετε, επιλέξτε τις τοπικές μικρές επιχειρήσεις. Το έχουν ανάγκη, σας το λέω με πλήρη επίγνωση αυτών που σας ζητώ. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, οι γιορτές είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να χαμογελάσουν οι καταστηματάρχες, γεμίζοντας τα ταμεία τους αλλά και να ψωνίσουν οι καταναλωτές, εκμεταλλευόμενοι το εορταστικό ωράριο. Ο κ. Μακρύδης παρακίνησε για ακόμη μια φορά τους καταναλωτές να προτιμήσουν την αγορά της Αλεξανδρούπολης. Τα πράγματα είναι σίγουρα δύσκολα για όλους, αλλά σκεφτείτε ότι ο επιχειρηματίας δεν έχει ούτε αυτά τα ελάχιστα για να μπορέσει να κρατήσει την επιχείρηση ανοιχτή, τα φώτα, τα ενίκια και αυτά. Σίγουρα τα χαράτσια και όλα αυτή, αυτή η πολιτική της μηδένισε τις επιχειρήσεις. Οι τράπεζες έχουν κλείσει τον κρονό των χρηματοδοτήσεων και η μόνη μας ελπίδα είστε εσείς, οι οποίοι θα βγείτε και θα κάνετε μικρά δώρα. Εγώ δεν είπα ότι θα πάρουμε πολλά μικρά δώρα, αλλά οι αγορές σας να γίνουν από τοπικές μικρές επιχειρήσεις, διότι εμείς κάνουμε ταμείο στην πόλη και το ανακυκλώνουμε σε όλους και είναι προς όφελος όλων. Ακούστε με και νομίζω ότι σίγουρα θα βγούμε όλοι κερδισμένοι από αυτή την ιστορία.